Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Η Ελλάδα ούτε πτωείται ούτε φοβάται την Τουρκία. Η απάντηση Μητσοτάκη στο κρεσέντο πολεμικών απειλών Ερντογάν. Απορρίπτουμε τα νεοοθωμανικά ταϊλίκια. Διαμηνεί και ο Δένδιας. Στην Άγκυρα στέλνουν επιστολές σε ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για δίθεν ελληνικές παράνομες ενέργειες. Στην Ανατολική Μεσόγειο στρέφουν ένι Total και Chevron το ενδιαφέρον για απεξάρτηση της Γυριάς Υπήρου από το ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς Πούτιν, επαναλαμβάνει Φόντερ Λάιεν και καταθέτει προτάσεις για πλαφόν στο ρωσικό αέριο και μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Χωρίς το άγχος της πανδημίας επέστρεψαν στα Θρανία χιλιάδες μαθητές σε 113 γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Παρατράγουδα σε γυμνάσιο στη Λάρνακα. Γονείς καταγγέλνουν τον διευθυντή ότι απέβαλε μαθητές για το κούρεμα. Διαψεύδει το Υπουργείο Παιδείας και διευκρινίζει ότι έγιναν μόνο συστάσεις. Τάραξε τα νερά του προεκλογικού η πρόταση Αβέροφ για πρόεδρο και βοηθό πρόεδρο που θα εκλέγονται με κοινό ψηφοδέλτιο. Γιατί αντιδρούν Αγγέλ και νομικοί, φιλοξενούμενος απόψε στις ειδήσεις του ΟΜΕΚΑ. Σάλος για το κατάμεστο τσίριο στη συναυλία Ρουβά Αργυρού. Φωνάζοντας σωματεία για τους περιορισμούς στη χωρητικότητα του σταδίου για λόγους ασφαλείας στο ποδόσφαιρο. Μπαλάκι ευθύνες μεταξύ των αρχών. Απόψε στις 8 και 10.